τον Πραξιτέλη Βούρο για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι και θα ήθελα να τον ρωτήσω αν συμφωνεί και ο ίδιος ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο το τελευταίο διάστημα με τον Νταμπράουσκας, όχι μόνο στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας που παίζει με τρεις στόπερ πλέον όφ, αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Χθες πέτυχε η ομάδα 4 γκολ. Γεια σου Πραξιτέλη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά πριν το ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε όλο τον κόσμο που σε ακούει και σε ένα προσωπικά, να έχεις υγεία, ψυχική και σωματική για να προοδεύεις αυτό που κάνεις. Η υγεία πάνω απ' όλα, Πραξιτέλη, αυτό έχει σημασία. Υγεία, ναι. Τώρα όσον αφορά στα λόγια που είπες, ναι, θεωρώ ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος νομίζω ότι έχουμε δείξει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο προς το καλύτερο. Δουλέψαμε αρκετά σκληρά αυτό το μήνα και έχουμε μόλις μία ήττα στα τελευταία 5 μάτσα όπως προανέφερες. Σίγουρα με την αλλαγή ενός προπονητή, κάθε προπονητής ομάδα φέρνει τη δική του μέθοδο, προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα και νομίζω ότι κάθε καινούριος προπονητής χρειάζεται και τον απαραίτητο χρόνο, ούτως ώστε εμείς πρέπει να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει και να τα παρουσιάζουμε το δυνατόν καλύτερα στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι και με το παιχνίδι που κάναμε χθες αλλά και σε συνέχεια των προηγούμενων παιχνιδιών, αρχίζουμε και αφημιώνουμε για αυτά που ζητάει ο προπονητής και βγάζουμε πραγματικά στο χορτάρι τις δυνατότητες που πραγματικά έχουμε σαν ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το πρόσωπο που είχαμε δείξει στον πρώτο γύρο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα. Και χθες, αν μη τι άλλο, η ομάδα ήταν πολύ αποτελεσματική. Δημιούργησε ευκαιρίες βεβαίως, αλλά πέτυχε 4 γκολ σε μια έδρα που δεν είναι τόσο εύκολη από του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνει και καλύτερη ψυχολογία η ομάδα για τη συνέχεια. Σίγουρα, εκεί είχε πολλαπλά ωφέλη και όπως είπες και μια σημαντική ανάσα για τη βαθμολογία, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν 2-3 μάτς ακόμα και τώρα ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι, ναι. Και όταν μια ομάδα είναι σε μια τέτοια δύσκολη θέση, συνήθως το καλό ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί μπαίνει ο σκοπός του αποτελέσματος, ούτως ώστε η ομάδα να σώσει την κατηγορία και τη θέση στην οποία πρέπει και αρμόζει στην ομάδα του όφη να βρίσκεται, έτσι. Νομίζω ότι πέραν της αποτελεσματικότητας που δείξαμε χθες, νομίζω ότι όπως είπες και σε μια δύσκολη έδρα, που είναι παραδοσιακά στο Αγρίνιο, χθες παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και κυριαρχήσαμε το αντιπάλο. Νομίζω ότι η δίκη ήταν μια δίκαιη νίκη. Βλέπουμε τον όφη επιμερών Νταμπράουσκας να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή. Θα ήθελα, επειδή είσαι ένας από τους τρεις στόπερ, να μου πεις και το πώς βλέπεις και σε αυτή τη νέα διάταξη, το σχήμα που επιλέγει ο προπονητής, μαζί με τον Μπασαλίδη και τον Διαμαντή της πρώτης φορά αγωνίζεσαι. Είναι λίγο διαφορετικό από το να παίζεις με τετράδα στην άμυνα. Θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς το αφομοιώσατε αυτό το σχήμα που έχει επιλέξει ο προπονητής. Ναι, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τέσσερις. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε προπονητής διαλέγει το σύστημα και με τους παίκτες που έχει, τις επιλογές που έχει, αν δεν βγαίνουν τραυματίες. Γιατί εμείς στην αρχή ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τραυματίες παίκτες και κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή. Καθώς μια 2-3 μάτς στην αρχή δεν είχαμε επιλογές στη μεσοεπιθετική λειτουργία. Πολλά παιδιά ήταν τραυματίες. Και τώρα ο προπονητής θεωρεί ότι αυτό το σύστημα μας κουμπώνει καλύτερα, παίζουμε πιο καλά, είμαστε πιο συμπαγείς σίγουρα στην άμυνα, αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα. Τώρα αν το βρούμε όπως θες και στο επιθετικό κομμάτι, νομίζω ότι η ομάδα θα ανέβει ακόμα ψηλότερα και ξέρεις, όταν κερδίζεις μετά δύσκολα αλλάζει το σύστημα. Έχετε δεχθεί μόλις 3 γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια. Φαίνεται αυτό στο αποτέλεσμα της ομάδας. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο, μια από τις πιο δύσκολες έδρες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που κουράζει πάρα πολύ τον αντίπαλο με το γρήγορο ποδόσφαιρο, με τις αναλλαγές από τα δεξιά στα αριστερά και πάλι το ανάποδο. Παίζατε για παραπάνω από 80 λεπτά. Με παίχτη λιγότερο, υπήρχε μεγάλη πίεση και φτάσαμε στο τέλος να δεχτείτε τον γκολ της σοφάρισης του 97-98 από τον Παναθηναϊκό. Ναι, σίγουρα το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν και ειδικών σε ειδικών λόγω της αποβολής, αλλά και λόγω ότι όταν παίζεις με τον πρώτο και θεωρώ την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, την πιο σταθερή, την πιο σοβαρή, νομίζω ότι δίνεις τα πάντα τους ώστε να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπα, όταν πήγαμε να παίξουμε τον Παναθηναϊκό, η θέση της ομάδας μας δεν ήταν η καλύτερη. Υπήρχε μεγάλη πίεση βεβαίως. Υπήρχε μεγάλη βίεση, σίγουρα δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε στα άλλα παιχνίδια. Δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Αλλά θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και η αποβολή του παίχτη. Ίσως, όχι ίσως, είμαι σίγουρος ότι αν παίζαμε χωρίς το αρνητικό μειονέκτημα που είχαμε, θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ναι, είναι λογικό να υποχρεώνεις όταν παίζεις με παίχτη λιγότερο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Θα πρέπει να παίξεις κλειστά. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Και όπως είπα και πριν, όταν παίζεις απέναντι στον Παναθηναϊκό
και είσαι στη 12η θέση και παίζεις απέναντι στον πρώτο, σίγουρα θα αντιμετωπίζει διαφορετικά το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τη στιγμή της αποβολής θεωρώ ότι η ομάδα δεν έπαιζε τόσο αμυντικά. Γενικώς ο Όφη θέλει να βάζει και περισσότερα γκολ, να γίνει αποτελεσματικός και έγινε η αρχή στο παιχνίδι με το Αγρίνιο. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που είναι ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται αυτό μετά την διακοπή. Παίζεται στην Τούμπα. Ναι. Νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για εσάς, μια πρόκληση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όταν παίζει απέναντι σε αυτές τις ομάδες, πάντα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Ο ΠΑΟΚ, όπως προανέφερες και εσύ, είναι αρκετά ανεβασμένος, δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Ειδικά και στον ντέρμπι με τον Άρη, αλλά και στο μάτς με τη Λαμία που κέρδισε. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και το στυλ παιχνιδιού του Πρεσάρι πιο πολύ σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Έχει δουλέψει και ο προπονητής με τους παίκτες, όπως και εμείς, αυτό το διάστημα της διακοπής. Και νομίζω ότι και εμείς βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αφομοιώνουμε πλέον αυτά που θέλει ο προπονητής. Και νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο μάτι. Θα πάμε και για να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την ομάδα. Ο Νταμπράουσκας είναι στον πάγκο της ομάδας περίπου 2,5 μήνες. Δεν έχει μεγάλο διάστημα. Ναι. Προσαρμόζεται, μαθαίνει πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει εργαστεί στην Ελλάδα. Βεβαίως δεν ξεχνάμε την πορεία του Νίκου Νόμπλια που ήταν πολύ σημαντική. Ένα ιστορικό πρόσωπο για τον Όφη, με μεγάλη θητεία και σαν προπονητής πλέον, αλλά και παλιότερα ως ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να πεις τη διαφορά που εντοπίζει με τον Νταμπράουσκας γενικά στην ομάδα, είτε είναι αγωνιστικό είτε είναι εξαγωνιστικό, που έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση η ομάδα να βρει το δρόμο της. Ο κύριος Νίκος Νιόπλας σίγουρα είναι μια τεράστια φυσιογνωμία σαν παίκτης και σαν προπονητής, όχι μόνο για τον Όφη αλλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ο κάθε προπονητής έχει μια διαφορετική νοοτροπία, δηλαδή κανένας προπονητής δεν είναι ίδιος. Ναι. Σίγουρα η βάση και οι αρχές σε θέματα πειθαρχίας, σε απλά θέματα λειτουργίας, πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, ή σίγουρα υπάρχει μια κοινή βάση. Αλλά από εκεί και έπειτα ο κάθε προπονητής προσπαθεί να βάλει τη δική του πενελά. Τώρα είδαμε ότι αλλάξαμε το σύστημα με αυτόν τον προπονητή. Mm-hmm. Τον κύριο Νίκο σίγουρα το παίξαμε νομίζω στο Βόλο και με τον Πανετολικό εντός έδρας. Δηλαδή το παίξαμε δύο μάτς, δεν ξαναπαίξαμε με τρεις. Mm-hmm. Αυτός ο προπονητής σου θέλει ένα άλλο σύστημα που ενδεχομένως να μας ταιριάζει καλύτερα. Και σίγουρα όταν αλλάζει ένας προπονητής, ο κάθε παίκτης θέλει να δώσει το καλύτερο του εαυτού του ώστε να το κερδίσει. Mm-hmm. Έστω αν πάει ένας προπονητής σε μια καινούργια ομάδα και ο παίκτης που θεωρούνταν βασικός πλέον πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή και να αποδεικνύει κάθε μέρα ότι πρέπει να ξαναπαίξει βασικός. Και τα παιδιά που δεν έπαιζαν ενδεχομένως να τα δίνουν όλα τους ώστε να πάρουν μια νέα ευκαιρία. Οπότε όλο αυτό έδεσε, είχε και το πλεονέκτημα προπονητής να δουλέψει και ένα μήνα μετά με τη διακοπή του Μουντιάλ. Και να περάσει ακόμα περισσότερα αυτά που ήθελε. Και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά. Ακόμα η ομάδα έχει περιθώρια μεγάλα βελτίωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ομάδες τους έκανε καλό η διακοπή, ναι, για το παγκόσμιο γήπεδο. Κάτι πρωτοφανές γενικώς για το ποδόσφαιρο, όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε τι σημεία πιστεύεις βελτιωθήκατε περισσότερο στο παιχνίδι σας? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι θέμα γυμναστών ή οτιδήποτε, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιο άνομα, το θεωρώ, δεν είναι και η δουλειά μου. Και νομίζω ότι η ομάδα πλέον πρεσάρει αρκετά πιο πολύ. Δηλαδή σε ορισμένα σημεία, και αν δείτε και στο μάτσο με τον Ατρόμητο και στο Βόλο, έχουμε πολλά κλειψίματα. Δεν έχουμε τόσο το παιχνίδι της κατοχής, όπως είχαμε σε σχέση με πέρυσι. Αλλά πλέον η ομάδα, ας πούμε, σαν σπόπερ που παίζουμε με τρεις, παίζουμε αρκετά ψηλά. Και η αλήθεια είναι... Ξέρω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι, για να... Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, οι περισσότερες ομάδες, μιλάμε για τις ομάδες που είναι από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω, δουλεύουν πάρα πολύ στις προπονήσεις στο θέμα της κατοχής της μπάλας και στην ανάκτηση της μπάλας για να βγουν γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Είναι ένα σημείο το οποίο δουλεύουν γενικώς οι ομάδες πάρα πολύ. Σίγουρα. Γιατί το επιθετικό transition αλλά και το αμυντικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, ειδικά όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες που ενδεχομένως θα έχουν την κατοχή της μπάλας. Εσύ πρέπει να έχεις το transition, το επιθετικό, να φύγεις στην κόντρα ή καταλαβαίνεις, να είσαι πιο έτοιμος σχόλους, ναι. Και πιο αποτελεσματικός. Ναι, σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, γιατί δεν θα έχεις την μπάλα εσύ. Η ομάδα είναι με 15 βαθμούς, έχει ξεφύγει κάπως από τις τελευταίες θέσεις, έχει μια απόσταση 5 βαθμών από την Λαμία. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να πάει και πιο ψηλά, να φτάσει κοντά εκεί στην 7η, 8η θέση, δηλαδή έχει περιθώριο να ανέβει κι άλλο Όφη? Ναι, πάνω σε αυτό που με ρωτάς, θεωρώ και πιστεύω σε όλους τους συμπαίκτες αλλά και στη δουλειά του προπονητή. Νομίζω ότι έχουμε και όλη την καλή διάθεση και δουλεύουμε αρκετά σκληρά, ώστε η ομάδα έχει τα περιθώρια,
αλλά έχει και την ποιότητα να φτάσει στις θέσεις που είπες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν κάναμε το σωστό ξεκίνημα τους ώστε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Αλλά νομίζω ότι και η ομάδα δεν δείχνει ότι θα κινδυνεύσει ή ότι η ποιότητά της είναι για να κινδυνεύσει. Λίγος να θέλω να πω κάτι για άλλες ομάδες, εγώ αναφέρω μόνο σε δική μου ομάδα. Και νομίζω, Πραξιτέλη, αν συμφωνείς και εσύ, θα ψηθεί και περισσότερο κόσμος να γυρίσει στο γήπεδο περισσότερο. Σας στήριξε, η αλήθεια είναι, στο ξεκίνημα. Λίγο χάθηκε στην πορεία, αλλά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να γυρίσει πάλι ο κόσμος, να σας στηρίξει. Νομίζω ανέκαθεν ότι ο κόσμος του ΟΦ ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα και σε πολύ δύσκολες στιγμές και σε καλές στιγμές και στην πορεία που η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη πριν 3 χρόνια. Πάντα μας δίνει έξτρα δύναμη, πάντα το γήπεδό μας για τους αντιπάλους ήταν, ξέρεις, μια πολύ δύσκολη έδρα παραδοσιακά και τα τελευταία 2 χρόνια δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο, δυστυχώς, και την ομάδα και για μας. Και θεωρώ ότι όταν ο κόσμος του ΟΒΗ βλέπει το αποτέλεσμα όπως το χθεσινό, βλέπει την εμφάνιση με στον Παναθηναϊκό, βλέπει την εμφάνιση με τον Ατρόμητο και τον Βόλο που αν και δεν κερδίσαμε, δικαιούμασταν να πάρουμε κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον αντέχει σε όλες τις ομάδες, αντιλαμβάνεται πλέον λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι χαζός ο κόσμος και ούτε μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Και νομίζω ότι σε περίπτωση που πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με την Τρίπολη, ο κόσμος του πάλι θα είναι εκεί και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Κουβεντιάζουμε τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ, τον Πραξιτέλη Βούρο, εκ των αρχηγών της ομάδας, να πούμε. Ο ΟΦΗ που παραδοσιακά είναι μια ομάδα που θέλει να έχει ψηλούς στόχους, ψάχνεται πλέον με τον νέο προπονητή. Ήθελα να σε ρωτήσω και γενικώς πώς βλέπεις το πρωτάθλημα. Μας είπες ότι στα μάτια σου ο Παναθηναϊκός είναι πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος με βάση τα αποτελέσματα και την εικόνα που δείχνει στο γήπεδο. Είχαμε και το Αθηναϊκό Ντέρμπι την Κυριακή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δείχνει να βελτιώνεται με την επιστροφή από το παγκόσμιο κύπελο, διαλέγοντας μια συγκεκριμένη διάταξη ο Μίτσελ. Ο ΠΑΟΚ πανεβαίνει. Θα ήθελα την άποψη του γενικού και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος είναι το πιο αμφίροπο και το πιο ωραίο των τελευταίων. Μετά από 10 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, είναι το πιο ωραίο, το πιο συναρπαστικό και ανατρεπτικό. Και θεωρώ ότι και οι 4 ομάδες διεκδικούν, θα πάει δηλαδή μέχρι το τέλος και τον play-off, για να δω ποιος τελικά θα πάρει το συγγνώμη το πρωτάθλημα. Λογικά θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον η διαδικασία των play-off. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι βέβαια σε ένα ντέρμπι που δεν υπάρχει φαβορί, όπως θα δούμε στα play-off, αλλά νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα διεκδικήσουν. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει βελτιωθεί, όπως είπες και εσύ, με τον προπονητή, δείχνει και με την επιστροφή του Φορτούνη και ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπα, έχει μια σταθερότητα η οποία σε όλα τα μάτς μπορεί να είναι να μην παίζει το συναρπαστικό ποδόσφαιρο, αλλά βλέπουμε ότι είναι πιστή στο πλάνο του προπονητή. Mm-hmm. Ένας προπονητή ο οποίος είναι αρκετά σοβαρός και φαίνεται και με τις δηλώσεις που κάνει σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Η ΑΕΚ νομίζω είναι η πιο aggressive ομάδα που θέσει 4. Δηλαδή πιέζει παντού και εκμεταλλεύεται. Και δεν το έκανε σε μεγάλο βαθμό αυτό. Σχεδόν καθόλου δεν το χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού της που είναι από τα καλά της σημεία με τον Παναθηναϊκό. Περίμενα και τον αντίπαλο. Ναι, το πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν ήταν η ΑΕΚ όπως ξέραμε. Ξέρεις, ήταν ένα. Αλλά σε ένα ντέρμπι όπως είπα και πριν δεν υπάρχει φαβορί. Δεν υπάρχουν. Σίγουρα εκμεταλλεύεται και στο έπακρο την έδρα της ΑΕΚ. Τη φετινή σεζόν της δίνει μεγάλη όθηση και νομίζω ότι όποια ομάδα κάνει τέτοιου είδους γήπεδα και μακάρι να δούμε και άλλες ομάδες να κάνουν γήπεδα, ούτως ώστε το πρωτάθλημα να γίνεται καλύτερο και οι παίκτες να απολαμβάνουν το μάτς. Γιατί μην ξεχνάμε στην Ελλάδα, μερικές φορές μπερδευόμαστε, το βασικό προϊόν είναι ο ποδοσφαιριστής και πώς θα προστατεύσουμε το ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Και μακάρι να γίνεται καλύτερο το ποδόσφαιρο και ο κόσμος να το απολαμβάνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι παράγοντες, προέδροι, οτιδήποτε, γενικοί αρχηγοί, ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ούτε διαιτητές, ούτε παράγοντες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραξιτέλη. Και επειδή κάναμε μια πιο γενική κουβέντα, πέρσι ακουστεί το όνομά σου για την εθνική ομάδα, ότι σε παρακολουθεί ο Γκουστάβο Πογιέτ. Έχεις μια σταθερή πορεία στον Όφη και την φετινή σεζόν, 27 ετών. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι ή αν πραγματικά θα ήταν όνειρό σου να κληθεί στην εθνική ομάδα. Αλλά σίγουρα για ένα παίκτη νομίζω είναι ύψιστη τιμή να φορέσει το εθνόσημο, να εκπροσωπήσει τη χώρα του και η ομάδα του Όφη μου δίνει την ευκαιρία να αγωνίζομαι και πραγματικά θα δίνω όλα τους ώστε πρώτα απ' όλα εγώ να γίνομαι καλύτερος αλλά και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Και περιμένω αυτή τη στιγμή. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος και αυτός είναι που ενδεχομένως στο μέλλον να με καλέσει. Το περιμένω σίγουρα και νομίζω ότι κάθε παίχτης
θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα του και να φορέσει τη φανέλα με το εθνό. Νομίζω ότι είναι καλό και για την ομάδα και για τον κάθε παίχτη. Και μακάρι να... Είναι μεγάλο κίνητρο. Να μην μόνο στις μεγάλες ομάδες. Ενδεχομένως και υπάρχουν και παίχτες από, και από άλλες ομάδες εκτός των μεγάλων που μπορούν να... Που μπορούν παίχτες να κληθούν. Και αυτή είναι μια ευκαιρία τους ώστε να πάνε στην εθνική. Ναι. Πραξιτέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά και να πετύχεις τους στόχους σου και τους δικούς σου και βέβαια τους στόχους του ΟΦΗ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Πραξιτέλη.